Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που κάνει εικονικά ραντεβού με τους αστέρες του Hollywood. Μαντέψτε γιατί. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με μια άλλη μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση Hollywood αστέρα. Ιδιαίτερη και για θετικούς αλλά και για αρνητικούς λόγους. Ο λόγος κυρίες και κύριοι για τον συνονόματο Tom Cruise, τον άνθρωπο που ήρθε και χάλασε την πιάτσα των ηθοποιών. Έναν τύπο που μπορεί να φαίνεται ήσυχος και ήρεμος εκ πρώτης όψεως, όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο, θα καταλάβετε τι εννοώ στη συνέχεια του βίντεο. Βάλτε λοιπόν τα καλά σας και ετοιμαστείτε για ένα πολύ ξεχωριστό ραντεβού με τον Tom Cruise. Έτοιμοι! Φύγαμε! Ξεκινήσω να σου υπενθυμίσω, εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό εδώ το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριος ή καινούρια, πάτησε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσεις τα επόμενα. Και να πω και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα mail αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν την προσπάθεια που γίνεται. Πάμε να μιλήσουμε για τον Tom Cruise. Ο Thomas Cruise, Μαπάδερο Τέταρτος, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου του 1962 στις Σιρακούσες της Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από Αμερικανούς γονείς και είναι ο μοναχογιός της οικογένειας αφού έχει τρεις αδελφές και έχει καταγωγή από Αγγλία, Γερμανία και Ιρλανδία παρακαλώ. Και κατά βάση είναι Αμερικανός ο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι πως η οικογένειά του ήταν σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση, κάτι που τους υποχρέωνε να μετακομίζουν συχνά, μήπως βρεθεί ένα καλύτερο εισόδημα από μια καλύτερη δουλειά. Για να φανταστείτε πόσο συχνά μετακόμιζαν, θα σας πω πως ο Tom Cruise μέσα σε 14 χρόνια άλλαξε 15 σχολεία. Και νόμιζα πως εγώ ήμουν σε δύσκολη κατάσταση που έχω αλλάξει μόνο 3. Τι να σου πούμε ρε άρχοντα Tom, τι να σου πούμε. Η μητέρα του, όσο ο Tom φοιτούσε στην 6η δημοτικού, αποφάσισε να αφήσει τον βιολογικό του πατέρα και να μετακομίσει με όλα της τα παιδιά στη Νέα Υόρκη, όπου και μετά από κάποια χρόνια κατάφερε να φτιάξει εκ νέου την ζωή της. Αργότερα, πολύ αργότερα, ο ίδιος ο Tom Cruise σε συνέντευξη που θα έδινε θα χαρακτήριζε τον πατέρα του ως δειλό ψευτονταΐ που χτυπούσε τα παιδιά του για να τους επιβληθεί. Κάτι που του στήχησε τότε, αλλά τον έκανε και πολύ σκληρό σαν άνθρωπο μεγαλώνοντας. Δεν τα πηγαίνανε και πολύ καλά από ό,τι καταλάβατε. Ο μικρός Tom είχε ανακαλύψει μόλις από την τετάρτη δημοτικού την αγάπη του για την υποκριτική, όταν και συμμετείχε στην αυτοσχέδια δραματική σχολική παράσταση μαζί με άλλους 6 συμμαθητές του με τίτλο It, όπου κυριολεκτικά έκλεψε την παράσταση και μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά με την κίνησή του επί σκηνής, αλλά και την ικανότητά του από τότε έτσι να αυτοσχεδιάζει με τεράστια ευκολία. Το ταλέντο, παιδιά, δεν κρύβεται. Σε ολόκληρη την παιδική του ηλικία, λοιπόν, συμμετείχε σε ανάλογα θεατρικά project, όμως την περίοδο που φοιτούσε στο γυμνάσιο, έμοιαζε την καρδιά του να την κλέβει ένας άλλος κλάδος, αυτός της εκκλησίας. Και ο κύριος λόγος ήταν η υποτροφία που κέρδισε για να φοιτήσει στην καθολική θεολογική σχολή του Αγίου Φραγκίσκου στο Σινσινάτι του Οχάιο, όπου σε εκείνη την περίοδο άρχισε να τον γοητεύει πάρα πολύ η ιδέα του να γίνει ιερέας. Μια κατάσταση βέβαια που έμελε να αλλάξει ένα χρόνο μετά, αφού εκδιώχθηκε από τη συγκεκριμένη σχολή όταν τον έπιασαν να πίνει αλκοολούχες ουσίες μαζί με έναν συμφοιτητή του. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν από μικρός ατίθασος ο Tom, δεν νομίζω και να ξαφνιάστηκε κανείς με αυτή την εξέλιξη. Και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, κυρίες και κύριοι, εκδιώχθηκε και από την ομάδα Αμερικανικού ποδοσφαίρου που έπαιζε ως βασικός, παρακαλώ. Πολύ απλά, μια μέρα πριν από κάποιον αγώνα, αντί να τον βλέπουν να κάνει ζέσταμα ή να τρώει καμιά μπάρα ή κάνα δυναμωτικό drink, αυτός έπινε μπύρες. Βέβαια υπάρχει ένα ρητό που λέει κάθε εμπόδιο για καλό, έτσι λέει ο κόσμος τώρα, δεν ξέρω αν το λέει βέβαια για την περίπτωση που βάζεις εσύ ο ίδιος το εμπόδιο, αλλά στην περίπτωση του Tom Cruise πάντως παιδιά, σε καλό του βγήκε. Βρισκόμαστε λοιπόν στην φάση όπου ο Tom Cruise έχει φτάσει πλέον στα 18 του χρόνια, έχει ενηλικιωθεί δηλαδή, και αποφασίζει να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει μακριά για να ζήσει το όνειρό του. Έτσι λοιπόν, με τις ευλογίες της μητέρας του αλλά και του πατριού του, μετακομίζει μόνος του αυτή τη φορά στη Νέα Υόρκη. Και όπως πρέπει παιδιά να έχει κάνει κάθε ηθοποιός ή γενικά κάθε άνθρωπος που έχει πετύχει ρε παιδί μου στη ζωή του και σέβεται τον εαυτό του, πρέπει
να έχει δουλέψει σερβιτόρος, όχι τίποτα άλλο, για να μπορεί να εκτιμήσει αυτό που θα του έρθει στη συνέχεια. Έπιασε λοιπόν τα πρώτα χρόνια δουλειά ως σερβιτόρος, μέχρι να αποφασίσει μία μέρα να ταξιδέψει στο Los Angeles για να δοκιμάσει την τύχη του σε διάφορες οντισιόν για κάποιες τηλεοπτικές σειρές που ξεκινούσαν εκείνη την εποχή. Το αποτέλεσμα δεν κατάφερε να μπει σε κάποιο TV show, όμως κατάφερε λίγο καιρό μετά να υπογράψει συμβόλαιο με την εταιρεία παύλα πρακτορείο ταλέντων CAA, Creative Artists Agency, που του έδωσε την ευκαιρία να ξεκινήσει το ταξίδι του στον κόσμο του Hollywood. I lit a whole pile of newspapers. You ever try to light a whole pile of wet newspapers? Jeez, it smokes like crazy. Η πρώτη του συμμετοχή ήταν το 1981 στην ταινία Endless Love, ένα δημιούργημα του πολύ γνωστού στο ελληνικό κοινό Φράγκο Τζεφιρέλη, του σκηνοθέτη δηλαδή, που έχει επίσης σκηνοθετήσει την σειρά που βλέπεις κάθε Πάσχα στην τηλεόρασή σου, τον Ιησού από την Ναζαρέτ δηλαδή. Η αλήθεια είναι πως ναι μεν, ο Κρούζ έδειχνε πολύ ταλαντούχος από τα πρώτα του χρόνια, αλλά παιδιά τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό που του άνοιξε ακόμη πιο εύκολα πόρτες ήταν και η ωραία του εμφάνιση. Είχε πέρασει ρε παιδί μου στο νεανικό κοινό εξ αρχής ένα γεγονός που γιγαντώθηκε όσο περνούσαν τα χρόνια κιόλας, και ιδιαίτερα μετά τις συμμετοχές του στις ταινίες All the Right Moves και Risky Business το 1983. Αυτή η κατάσταση λοιπόν έφερε τον Tom να πρωταγωνιστεί στην ταινία που τον καθιέρωσε ως μεγάλο star του Hollywood. Και μιλάω φυσικά για την ταινία που κυκλοφόρησε το 1986 με τίτλο Top Gun. Η ειρωνία στην όλη υπόθεση εδώ πέρα, παιδιά, με το Top Gun είναι πως ο Αμερικανός ηθοποιός δεν είχε και πολύ όρεξη, ρε παιδί μου, να μπει μέσα στα παπούτσια του Maverick. Αρχικά έτσι, αλλά μετά τον έπεισε ο σκηνοθέτης της ταινίας, όπου τον χτύπησε στην αγάπη που είχε από τότε με τα μαχητικά αεροσκάφη και τελικά τον έπεισε. Που να ξέρετε δηλαδή τι θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια, αλλά τέλος πάντων ας πούμε ότι τον έπεισε. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλη πρακτική επιτυχία ήταν το Top Gun για την τότε εποχή, θα σας μιλήσω με αριθμούς. Η παραγωγή της ταινίας στήχησε 15 εκατομμύρια δολάρια και το Top Gun έβγαλε 360 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, κάνοντάς την φυσικά εκείνη την εποχή, εκείνη την χρονιά μάλλον, την πιο κερδοφόρα ταινία εκείνου του έτους. Η επιτυχία αυτή όμως δεν ήταν η τελευταία, συνεχίστηκε και όχι απλά συνεχίστηκε, αλλά είχε συνεχώς ανωδική πορεία, με τον Tom Cruise από τα υποκριτικά γενοφάσκια του, αν μου επιτρέπετε την φράση, να συνεργάζεται με σκηνοθέτες θρύλους όπως ο Francis Ford Coppola και ο Martin Scorsese. Με μία εξαίρεση να αποτελεί η ταινία Cocktail, που ναι μεν πήγε πολύ καλά εισπρακτικά τότε, αλλά οι κριτικές είχαν πραγματικά θάψει τον ηθοποιό, ο οποίος εκείνη τη χρονιά μπήκε στις υποψηφιότητες των βραβείων για χειρότερος ηθοποιός της χρονιάς του 1988. Αλλά ακούστε τι μπάλα έπαιξε ο Tom Cruise, παιδιά. Το ίδιο έτος που μόλις ανέφερα ότι μπήκε στις υποψηφιότητες για το βραβείο χειρότερος ηθοποιός της χρονιάς, ταυτόχρονα κέρδισε το βραβείο Best Supporting Actor των Kansas City Film Critics Circle Awards για την ερμηνεία του στην ταινία Rain Man, όπου συμπροταγωνίστησε στο πλευρό του Dustin Hoffman, όπου εκείνη τη χρονιά απέσπασε το Oscar καλύτερης ταινίας. Και τώρα, μιας και μου δίνετε ευκαιρία, θα πω κάτι, παιδιά, που θέλω να το πω καιρό, αλλά δεν έβρισκα, ρε παιδί μου, κάποια συγκεκριμένη ευκαιρία για να το πω. Αυτό που μόλις ανέφερα είναι το τρανό παράδειγμα πως σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον δεν υπάρχουν καλοί και κακοί ηθοποιοί. Υπάρχουν μόνο καλοί ηθοποιοί και καλές ή κακές ταινίες. Ή μάλλον καλοί ή κακοί ρόλοι που δόθηκαν σε αυτούς τους καλούς ηθοποιούς. Φυσικά, ναι, υπάρχουν και αυτοί που ξεχωρίζουν, δεν το συζητώ ρε παιδιά, αλλά καταλάβατε τι θέλω να πω. Ένα χρόνο μετά λοιπόν ο Tom Cruise συμμετέχει στην ταινία Born on the 4th of July του Oliver Stone και κατάφερε να κερδίσει την πρώτη του χρυσή σφαίρα στην κατηγορία καλύτερος ηθοποιός σε δραματική ταινία, αλλά να μπει κιόλας για πρώτη φορά και στις υποψηφιότητες για Όσκαρ στην ίδια κατηγορία. Να πούμε εδώ βέβαια πληροφοριακά πως ακόμη ο Tom Cruise δεν έχει καταφέρει να κερδίσει κάποιο Όσκαρ, αλλά ποιος σχέστηκε κιόλας, έτσι όπως έχουν καταντήσει αυτοί, δεν ασχολείται κανένας μαζί τους. Κλασικό παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, για το πόσο παρεξηγημένος ηθοποιός ήταν και νομίζω πως ακόμη θεωρείται λίγο ο Tom Cruise, είναι η άρνηση προς το πρόσωπό του της Annie Rice, της δημιουργού της νουβέλας πάνω στην οποία στηρίχθηκε η ταινία
Interview with the Vampire. Γιατί εκείνη, παιδιά, δεν γούσταρε καθόλου, δεν θεωρούσε καθόλου καλή επιλογή το cast του Cruise για τον ρόλο του Lestat στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου της. Όταν όμως τελικά είδε με τα μάτια της το αποτέλεσμα και το τι ακριβώς έκανε ο Tom Cruise στον συγκεκριμένο ρόλο, πλήρωσε από την τσέπη της 8.000 δολάρια για να δημοσιεύσει μια δυσέλιδη, παρακαλώ, συνέντευξή της στην Daily Variety, όπου μεταξύ άλλων εξέφραζε τον θαυμασμό της για την απόδοση του Tom Cruise, στον οποίο ζητούσε, έστω με αυτόν τον τρόπο, ρε παιδί μου, ταπεινά συγγνώμη. Πώς είπε, τσάκοψε έτσι ο δωμάκος, ρε κοπελιά, δεν σε χάλασε. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο έτος σταθμό για την καριέρα του σημερινού καλεσμένου μας, το 1996. Εκείνη την χρονιά λοιπόν κυκλοφορεί η πρώτη ταινία ενός franchise που έμελε να συνδεθεί άρρηκτα με το πρόσωπο και το όνομα του Tom Cruise, το Mission Impossible. Ο ρόλος του Ethan Hunt φάνηκε εξ αρχής πως ήταν αυτός που είχε γεννηθεί για να παίξει ο πολύ ταλαντούχος ηθοποιός, όχι μόνο λόγω της υποκριτικής χημίας που είχε με τον χαρακτήρα που υποδιόταν, αλλά και λόγω της φύσης του που απαιτούσε από την πρώτη ταινία ο ηθοποιός που θα υποδίεται τον Ethan να εκτελεί αρκετά απαιτητικά stunts. Βασικά να το πω πιο σωστά. Ναι μεν απαιτούσε, αλλά δεν ήταν, ρε παιδί μου, απαραίτητο να τα κάνει όλα ο ίδιος ο ηθοποιός στα stunts. Εδώ, παιδιά, ο Tom έκανε ένα βήμα μπροστά και είπε: όπα, όπα, παιδιά, όπα. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει από εμένα. Μία φράση, παιδιά, που την είπε ο Tom Cruise το 1996 και δεν έχει σταματήσει να τη λέει μέχρι και σήμερα και να την υποστηρίζει full. Ρε, τι του λένε η παραγωγή, όχι μην κάνεις το ένα. Τι του λένε οι manager, όχι μην κάνεις το άλλο. Όχι, λέει, εγώ θα τα κάνω όλα. Αυτό που με εντυπωσιάζει, κυρίες και κύριοι, στο franchise Mission Impossible είναι πως μετράει 27 χρόνια ζωής και θα ολοκληρωθεί από ό,τι φαίνεται το 2025 και δεν έχει αποτύχει οικονομικά ούτε μία. Και το πιο αξιοπερίεργο δεν είναι αυτό, γιατί πολλά franchise, ρε παιδί μου, κρατάνε την οικονομική τους επιτυχία. Αυτοί που χάνουν συνήθως είναι την ποιότητά τους. Και η σειρά ταινιών Mission Impossible όχι απλά δεν πέφτει ποιοτικά με το πέρασμα του χρόνου, αλλά ανεβαίνει κιόλας. Εάν δεν έχετε δει αυτές τις ταινίες ή έχετε δει μόνο τις τρεις πρώτες, τις παλιές δηλαδή του franchise, τις παλιές, κάντε τη χάρη στον εαυτό σας και δείτε και τις επόμενες, οι οποίες, παιδιά, τις ξεπερνούν ποιοτικά πάρα πολύ τις παλιές. Όχι τίποτα άλλο, θα ήταν καλό να το κάνετε για να πάτε και έτοιμοι να δείτε τη νέα ταινία που κυκλοφορεί σε λίγες μέρες στους κινηματογράφους. Το γεγονός αυτό όμως, κυρίες και κύριοι, οφείλεται σε έναν πολύ ισχυρό παράγοντα, ο οποίος δεν αφήνει περιθώρια για να αποτύχει κάποιο project στο οποίο συμμετέχει. Και αυτός ο παράγοντας ονομάζεται Tom Cruise. Τι άλλο περιμένατε? Αρχικά θέλω να σας πω πως εάν εκτιμάτε τον Tom Cruise σαν ηθοποιό, εάν διαβάσετε, παιδιά, για τη δράση του ως επιχειρηματίας, θα τον εκτιμήσετε ακόμη περισσότερο ή μάλλον θα τον θαυμάσετε ακόμη περισσότερο. Το 1993 λοιπόν, σε ηλικία 31 ετών, έχοντας πλέον καθιερωθεί ως superstar του Hollywood, αποφασίζει να κάνει μια πολύ δυνατή επιχειρηματική κίνηση. Δημιουργεί τη δική του εταιρεία παραγωγής ταινιών με το όνομα Cruise Wagner, δηλαδή CW, μαζί με την manager του Paula Wagner, αυτή δηλαδή τη manager που είχε τόσα χρόνια από τότε που ξεκίνησε. Η πρώτη ταινία που συμμετείχε στην παραγωγή της η CW ήταν το Mission Impossible. Και μάλιστα όχι απλά συμμετείχε, παιδιά, αλλά κατάφερε να κλείσει και μια συμφωνία ο Tom Cruise από τότε που της επέτρεπε να παίρνει ένα μεγάλο ποσοστό από τα εισπρακτικά έσοδα της ταινίας αυτής, αλλά και των μελλοντικών εκπροσώπων του franchise. Καταλαβαίνετε γιατί λεφτά μιλάμε. Να σημειωθεί εδώ πως ο Tom Cruise, κυρίες και κύριοι, διαπραγματεύθηκε μερικές από τις πιο προσοδοφόρες κινηματογραφικές συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία του κινηματογράφου και θεωρείται από τους ειδικούς οικονομολόγους του Hollywood ως μια από τις ισχυρότερες και πλουσιότερες δυνάμεις του Hollywood. Είναι ένας από τους τέσσερις παραγωγούς του Hollywood, οι άλλοι είναι ο George Lucas, ο Steven Spielberg και ο Jerry Bruckheimer, που θεωρείται ικανός να εγγυηθεί την επιτυχία ενός κινηματογραφικού franchise δισεκατομμυρίων.
Κακά τα ψέματα όμως, όσο καλό ηθοποιό και να θεωρεί κάποιος το Tom Cruise, αυτό που τον κάνει να ξεχωρίζει από την μάζα είναι η θέληση και η ικανότητα βέβαια που έχει ο ίδιος να εκτελεί τα δικά του επικίνδυνα stunts. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που λατρεύει τις προκλήσεις που προέρχονται μέσα από τους ρόλους του, για έναν άνθρωπο που λατρεύει να μαθαίνει νέα πράγματα και όχι απλά να τα μαθαίνει, αλλά θέλει να γίνεται και μάστερ σε αυτά. Tom's doing a sport very few people on this planet do. It's called speed flying. It's a very beautiful and delicate sport. But it also is one of the most dangerous sports in the world. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Tom Cruise έχει δίπλωμα για μαχητικό αεροσκάφος, επιβατικό αεροσκάφος και γενικά διπλώματα για διάφορα είδη αεροσκάφων. Βάλτε μέσα και το δίπλωμα για ελικόπτερο. Έχει δίπλωμα καπετάνιου, άδεια για skydiving, αλλά και για scuba diving, και εννοείται δίπλωμα για αμάξι και μηχανής μεγάλου κυβισμού. Εντάξει, αυτά να πω. Όλα αυτά τα διπλώματα λοιπόν το επιτρέπουν να εκτελεί τα δικά του επικίνδυνα stunts στις ταινίες με μεγάλη ευκολία και με μεγάλη αυτοπεποίθηση κιόλας. Και αν δεν πιστεύετε εμένα, μπορώ να σας μεταφέρω τα λόγια των ειδικών σε αυτόν τον τομέα, όπως είναι ο stuntman οδηγός για την ταινία Jack Reacher, ο οποίος, παιδιά, δήλωσε πως δεν έχει δει ξανά ποτέ στη ζωή του κανέναν ηθοποιό σαν τον Tom Cruise. Συγκεκριμένα είπε πως μοιάζει περισσότερο με Κασκαντέρ παρά με ηθοποιό. Δεν έχω συναντήσει, είπε ξανά, άνθρωπο να έχει τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση για τα stunts που καλείται να εκτελέσει. Έχει εκπαιδευτεί τόσο πολύ στην καριέρα του που τα πάντα του φαίνονται εύκολα. Είτε πρόκειται για μάχη, είτε για πυρκαγιά, εκρήξεις, κυνηγητά με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, αεροπλάνα. Ο Tom Cruise δεν θα κάνει πίσω. Επίσης, να αναφέρουμε πως παρά την εμπειρία του και την επιτυχία του, παραμένει μέχρι και σήμερα ένας πολύ ευγενικός και ταπεινός συνεργάτης. Όχι απλά δεν είναι αγενής ή υπεροπτικός απέναντι στους συνεργάτες του, αλλά είναι πάντοτε πρόθυμος να μεταφέρει την γνώση του και να οργανώσει, παύλα εκπαιδεύσει και συμβουλεύσει τους πάντες, ώστε να βγάλουν τον καλύτερό τους σε αυτό στο γυαλί. Και επειδή το λέμε τόση ώρα, πάμε λίγο να αναφέρουμε τα δυσκολότερα stunts που έχει επιχειρήσει. Νούμερο 1. Ο Tom Cruise για τις ανάγκες της ταινίας Mission Impossible Ghost Protocol κρεμάστηκε από το υψηλότερο κτίριο του κόσμου, το Burj Khalifa, που έχει ύψος 828,5 μέτρα. Και για να το κάνει αυτό χρειάστηκαν 200 ώρες έρευνας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Νούμερο 2. Στην εισαγωγή του Mission Impossible Rogue Nation θα δείτε τον αληθινό Tom Cruise να πηδάει πάνω σε ένα αεροσκάφος και τον αληθινό Tom Cruise επίσης να κρεμιέται πάνω του όσο αυτό απογειώνεται και βρίσκεται και στον αέρα. I finished giving him some direction and he said to me, "Don't worry about me." I said, "If I look terrified, if it looks like I'm panicking, just it's performance. I'm just acting. I'm acting. Don't break the shot, you know. I'll tell you when to break the shot. Just keep going." Tom Cruise rules. Νούμερο 3. Στην ίδια ταινία, όπου ο Tom Cruise έχει, όπως είπαμε, δίπλωμα scuba diving αλλά και για κατάδυση χωρίς έξτρα εξοπλισμό αναπνοής, έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ κρατήματος αναπνοής κάτω από το νερό σε γύρισμα ταινίας, κρατώντας την αναπνοή του για 6 ολόκληρα λεπτά. Ένα ρεκόρ που κατήχε μέχρι το 2022, όπου και το έσπασε η Kate Winslet για τις ανάγκες της ταινίας Avatar 2, που εκείνη κράτησε την ανάσα της για 15 ολόκληρα λεπτά. Respect, Kate. Νούμερο 4. Στο Mission Impossible Fallout, ο Tom Cruise οδήγησε ένα ελικόπτερο κάνοντας ακροβατικές μανούβρες ανάμεσα σε βουνοπλαγιές. Έκανε άλμα τύπου Halo από αεροπλάνο που πετούσε σε ύψος 8 χιλιόμετρων από το έδαφος και για κερασάκι στην τούρτα, παιδιά, πήδηξε από την ταράτσα ενός κτηρίου στην ταράτσα ενός άλλου κτηρίου, σπάζοντας μάλιστα τον αστράγαλό του. Και τώρα κάθε φυσιολογικός άνθρωπος, παύλα ηθοποιός, θα σταματούσε το γύρισμα και θα ούρλιαζε από τον πόνο, έτσι. Όχι, παιδιά, όμως ο Tom Cruise. Αυτός συνέχισε κανονικότατα το μονόπλανο, αυτοσχεδιάζοντας κιόλας, και καταδίωξε τον κακό ως άλλος αληθινός Ethan Hunt, κουτσένοντας. Είσαι αληθινός σούπερ κατάσκοπος ή δεν είσαι. Αυτά ήταν, παιδιά, τι θέλετε κι άλλα. Τι άλλο να κάνει το παλικάρι δηλαδή, για να σε εντυπωσιάσει. Ευχάριστη. Δεν είναι μυστικό πλέον πως ο Tom Cruise είναι θερμός υποστηρικτής της Σαϊεντολογίας. Η πρώτη του γυναίκα, η Mimi Rogers, μίμησε τον Αμερικανό ηθοποιό στην Σαϊεντολογία
και έκτοτε είναι πιστός σε αυτή. Μάλιστα υποστηρίζει πως η σαϊεντολογία τον βοήθησε κιόλας να ξεπεράσει και το πρόβλημα δυσλεξίας που είχε για πάρα πολλά χρόνια. Someone, friend of mine actually gave me this picture book about suppression, you know, and social and antisocial personalities, and I was like, what is this, you know? They said Scientology. I said, oh, I'm very interested. And that's when I became a Scientologist, about 20 years ago. Είναι επίσης πολύ στενός φίλος με τον ηγέτη της σαϊεντολογίας από το 1980, αλλά πλέον και ισχυρός τελεχός της, αφού την εκπροσωπεί συνεχώς στις συναντήσεις που γίνονται με τους μεγάλους ηγέτες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το 2006 είχε πυροδοτήσει μάλιστα μεγάλες αντιδράσεις με τις επικρίσεις του απέναντι στην ψυχιατρική και τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, φτάνοντας σε σημείο να αναγκάσει την Paramount Pictures να σταματήσει κάθε συνεργασία μαζί του. Πέραν αυτού τώρα, ο Tom Cruise είναι ένας πολύ ενεργός φιλάνθρωπος και έχει τιμηθεί κιόλας το 2011 με ανθρωπιστικό βραβείο για την βοήθειά του. Επίσης, το 2021 επέστρεψε τις 3 χρυσές σφαίρες που έχει κερδίσει στην καριέρα του ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της HFPA, της εταιρείας δηλαδή που διοργανώνει τα Golden Globes Awards, μετά τις καταγγελίες που ασκήθηκαν εναντίον της που αφορούσαν την διαφθορά στις αποφάσεις των νικητών των βραβείων, αλλά και τις φιλετικές διακρίσεις που ήταν εμφανείς από το ότι στα τόσα χρόνια λειτουργίας της δεν είχε ποτέ έγχρωμο μέλος. Και να πω και κάτι τελευταίο. Ο Τόμαρος έχει ύψος όσο και εγώ, παιδιά. 1,70 δηλαδή, κάτι που δεν το έπαιρνε όσο χαλαρά το παίρνω εγώ στην καριέρα του. Δεν ήθελε, ρε παιδί μου, να περνάει στο φακό όλο αυτό, οπότε όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά όταν μοιραζόταν το πλάνο με άτομο του αντίθετου φίλου, έκανε διάφορα τρίξ για να καλύψει αυτή την διαφορά ύψους που θα είχαν, είτε έβαζε παπούτσια με τακούνι και ηθοποιός επίπεδα, ή ανέβαινε σε κάποιο σκαλοπατάκι ή οτιδήποτε άλλο, ρε παιδί μου. Έπαιζε μπάλο σκηνοθέτης με άλλα λόγια, είτε έτσι, είτε με έξυπνες γωνίες λήψης για να μην φαίνεται το ύψος. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε, ο καθένας με τα κολλήματά του δεν κρίνω. Είδατε, ακόμα κι αν είσαι ο Tom Cruise, κάποια κόμπλεξ θα τάχεις. Αυτό ήταν λοιπόν το long story short της πολύ ιδιαίτερης και έντονης προσωπικότητας που ονομάζεται Tom Cruise, κυρίες και κύριοι. Τώρα πάμε να δούμε, όπως κάνουμε πάντα σε αυτά τα επεισόδια, τις 10 συν 1 καλύτερες ταινίες του σύμφωνα με τη βαθμολογία του πάντα στο IMDb. Eyes Wide Shut, Interview with the Vampire, Collateral, Minority Report, A Few Good Men, The Last Samurai, Edge of Tomorrow, Magnolia, Rain Man, Top Gun Maverick. Και φυσικά, όπως προείπαμε, όλες οι ταινίες του franchise Mission Impossible. Δώστε όμως και μια ευκαιρία, παιδιά, στις ταινίες που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του ραντεβού, που μπορεί να μην έχουν μπει μέσα σε αυτό το top 10. Αυτό ήταν λοιπόν το πολύ όμορφο ραντεβού με τον Tom Cruise. Θα ήθελα πάρα πολύ εσείς στα σχόλια να μου γράψετε την αγαπημένη ή τις αγαπημένες σας ταινίες που έχει συμμετάσχει ο πολύ αγαπημένος ηθοποιός. Έτσι, παιδί μου, να το γιορτάσουμε όσο περιμένουμε να βγει η νέα ταινία Mission Impossible στο κινηματογράφο. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο τη φάτσα μου, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις. Και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν στο μέλλον. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι όμορφα.